Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα 11, όχι 13. Στα 13 λεπτά, γιατί εδώ πέρα είμαστε πάντα ακριβείς και σωστοί. Μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Αργήσαμε λίγο σήμερα. All about Harrison Air. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει με τηλεορασάρες. Τρομερά πράγματα. Ωραίες, μεγάλες. Οι άλλες ήταν μικρές. Αυτές είναι τώρα. Αυτές είναι εξαιρετικές. Αλλάζουν με το ίδιο τέτοιο. Για να βρούμε τα παιχνίδια του Άρη που θα είμαστε στο γήπεδο. Λοιπόν, Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος παρέα για την επόμενη μια μισή ώρα. Σήμερα Τρίτη, 15 του Οκτώβρη. Πάει και ο μισός Οκτώβρης, παιδιά. Το φάγαμε. Έρχονται τα Χριστούγεννα σιγά-σιγά. Λοιπόν, και η χειμερινή περίοδος. Έχει κύπελο βέβαια σήμερα. Ψάξτε να δούμε αν. Κύπελο μπάσκετ, μπάσκετ και θα έχουμε και ενημέρωση κιόλα. Είμαι χαμηλά, γιατί. Να, ωραία είμαι τώρα. Καλό είναι που είσαι. Θα έχουμε ενημέρωση. Ναι. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Βεβαίως. Σε λίγο. Ρέθυμνο Ηρακλής. Αλλά δεν γίνεται να πάμε. Το ξέχασα. Σωστό. Δεν έχουμε γραμμές για να πάμε. Μήπως έχουμε τώρα να το εκμεταλλευτούμε ενδεχομένως. Ας πάρει η Μαριλής, ναι. Μαριλής, κάνε τηλεφωνάκι. Αν ακούς. Θα σε ρωτήσει η κοπέλα. Ναι. Να πάρει τον κύριο Κούση να της δώσει της το τηλέφωνο του κυρίου Τσανετάκη. Της το έδωσε. Κάνε μια επαφή γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε τα τηλέφωνα. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό το οποίο λέει ο Χρύσανθος. Μας ακούει η Μαριλής ή έφυγε. Από ό,τι βλέπω έπεσε και το άλλο. Ποιο? Το... Άρα δεν έχουμε. Τίποτα. Εντάξει. Για δύο ωρίτσες, παιδιά. Εδώ είμαστε σε νέο στούντιο. Εδώ Πολυτεχνείο. Θα πρέπει λίγο να το. Είναι η κλασική ατάκα εδώ και μια εβδομάδα. Είμαστε σε νέο στούντιο. Χρειαζόμαστε λίγο. Είμαστε. Είμαστε. Στούντιάρ. Ωραία, εξαιρετική. Με το κλιματιστικό στους 12 βαθμούς όπως το έχει ο Χρήστος συνήθως. 12. Και... Πώς το έχει, ξέρεις. Με ζακέτα έρθα σήμερα. Τι να κάνω. Χθες πάγωσα. Λοιπόν, άρα δεν θα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Γιατί κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις και έτσι δεν έχουμε και ίντερνετ για την ώρα. Στα προσωπικά μας βέβαια και στο δικό μου και στο Χρύσανθου το κάνετε άλλωστε αρκετοί καθημερινά. Άλλοι καλοπροαίρετα, άλλοι κακοπροαίρετα. Μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας και θα τα διαβάζουμε στην εκπομπή. Θα ασχοληθούμε και σήμερα κυρίως με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είχαμε και την είδηση που βγήκε πριν από λίγο από την ΠΑΕ. Αυτό το οποίο περιμέναμε ήταν να γίνει σήμερα, τελικά πήρε μία μέρα μετάθεση. Αύριο στις 2 λοιπόν το μεσημέρι, στην αίθουσα τύπου του Κλεάνθης Βικελίδης, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Μίκα Ελένινγκ και θα μιλήσει ο Γερμανός για πρώτη φορά και θα καταθέσει τις σκέψεις του για τον Άρη που έχει δει μέχρι στιγμής. Μέσα από τα βίντεο κυρίως, τον αγώνο που έχει παρακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα, για τον Άρη που ζει σε αυτές τις πρώτες του προπονήσεις και για τον Άρη που θέλει να δημιουργήσει ο Γερμανός τεχνικός. Πολλά και ενδιαφέροντα αναμένεται να πει και έρχεται αύριο και δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, στις 2 ρε φίλε. Στις 2, ναι, ναι, ναι. Τι ώρα το κάνει, Χρήστα, στις 5. Στις 2, πώς θα έρθει. Στις 2, τι πώς θα έρθει. Γιατί μην έρθει, δεν κατάλαβα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Έχω εκπομπή, φίλε. Τι εκπομπή έχει. 12 με 2. Ωραία, έχει άλλα 2 άτομα εκπομπή, Χρήστα. Δεν μπορεί. Θα λείπει ο ένας. Αρχίσαμε από τώρα. Όχι, έχει σημαντικό λόγο. Α, έχει σημαντικό. Θα λείπει ο Στέργιος, θα πάει στην ιδιαίτερη πατρίδα του για ένα συγκεκριμένο στα λόγο. Στα Σέρας θα πάει δηλαδή. Στα Σέρας. Στα Σέρας. Το ξέραμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν ήξερα ότι ο κύριος Ένινγκ θα παρουσιαστεί αύριο. Άρα, χρήσε ένα θέμα, μου δώσε εδώ πέρα 2 ώρα στο στούντιο. Εγώ γιατί. Ποιος είναι. Τσατσαρός. Τσατσαρός. Θα το ευχαριστεί πάρα πολύ, νομίζω, Κωστής. Καταρχήν είναι ο μόνος που μιλάει γερμανικά. Μιλάει. Τι, μιλάει. Άπτεστα. Στη Γερμανία μεγάλο ο Κωστής. Έχει πάει σε γερμανικό σχολείο. Στη Γερμανία. Ήρθα από εδώ. Αυτό. Αυτό. Ιγβίλ. Τι θα έλεγες. Ιγβίλ. Ξέρω μια έκφραση. Ιγβίλντιχ. Ιγβίλντιχ. Ξέρω και αυτή τη λέξη να την πω, αλλά δεν την λέω. Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η κάμερα στο Λίμπερο με τα. Σωστό. Με αυτά τα οποία κάνει ο Χρήστος αυτή τη στιγμή που τον έχω απέναντί μου, γιατί θα είχαμε πρόβλημα. Πού θα την ενεργοποιήσουμε, φίλε. Ποια? Το εργαλείο πάνω. Εν καιρό. Εν καιρό. Είμαστε ακόμα σε νέο στούντιο. Χρειαζόμαστε το χρόνο μας. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε με ενδιαφέρον τα όσα έχει να δηλώσει ο Γερμανός τεχνικός. Εντάξει, δεν έχουμε ίντερνετ και εγώ έχω αφήσει το κινητό μου έξω. Είναι εκπληκτικό. Ναι, είναι φοβερό. Πάμε να το πάρω μετά. Ο οποίος ζει, έτσι περνάει αυτά τα πρώτα 24 ώρα του καθημερινά με τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Ένας Άρης ο οποίος από σήμερα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το μάτς με την Ξάνθη. Χθες εντάξει πιο χαλαρά ήταν, έρχεται και ο Ένικ πρώτη προπόνηση.
Λείπανε και δύο μέρες ρεπό τα παιδιά. Δεν μπήκανε πολύ απότομα. Έναν είδα κάτι, πήγε ο ένας πήγε στην Αθήνα, ο άλλος πήγε στη. Ο Σάσα πήγε στη Σαντορίνη. Να ρωτήσω κάτι. Ρεσί Μενέντεθ. Πραγματικά ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι αρχείο αυτή που ανέβασε ή αν όντως πρόλαβε και πήγε. Τρεις μήνες έχεις πάει σε κάθε πιθανό και απίθανο μέρος διακοπές. Ρε φίλε. Πάλι έλειπες. Σου αρέσουν τα ταξίδια, ρε φίλε. Ρε φίλε, πάλι έλειπες. Δεν ξέρω, σου λέω αν είναι αρχείου. Ρε εσύ αγόρι μου. Γιατί και την κοινή ανέβασε μια φωτογραφία από την Champs-Élysées, ναι, στο Παρίσι. Αλλά μετά ανέβαζε τη Χαλκιδική. Κατάλαβες, δηλαδή μας παραπλάνησε λίγο ότι πήγε στη Γαλλία για το διήμερο, αλλά τελικά ήταν εδώ πέρα. Επέλεξε ελληνικά ο Γάλλος μεσοεπιθετικός. Εντάξει, ρε, δύο μέρες για που έχουν. Να κάνουμε εδώ πέρα, τι βγάλουν. 32-24 στο 15ο λεπτό, με ενημερώνει ο Κώστας Κούσης. Ναι. Χάνει ο Ηρακλής το Ρέθυμνο. Μέχρι στιγμής. Καλά, νωρίς είναι βέβαια. Εννοείται. Βλέπω εδώ Μάνος, Διαμαντής και Σταματόπουλος. Μάλιστα. Οι ρέφεροι στο παιχνίδι με τον Ιωνικό Νικαίας. 4 παρατέταρτο το Σάββατο. Ναι. Θέλω να μας πεις αν υπάρχει θέμα με Κάιπερς. Ναι. Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτό το πράγμα. Ο Κάιπερς, ο οποίος είχε απασχολήσει τον Άρη και πριν πάει στον Ολυμπιακό. Το έγραψε σήμερα Sport Day. Ναι. Να, από εκεί το διαβάζω κι εγώ. Ναι. Θα δούμε πώς και τι και τα λοιπά. Για τον Κάιπερς υπάρχει παρασκήνιο. Είναι η αλήθεια. Επίσης μπορείς να βάλεις το χαλί πίσω να παίζει. Ναι. Το έγραψε Sport Day αυτό σήμερα για τον Κάιπερς. Μετά τις 5.30 μπορεί να έχουμε και κάτι περισσότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο. Κοίτα, ο Κάιπερς είναι ένας παίχτης τον οποίο ο Καρυπίδης τον έχει στο μυαλό του εδώ και δύο καλοκαίρια. Δεν είναι ότι έχει προκύψει τώρα. Εντάξει. Απλά ο παίχτης αυτή τη στιγμή αγωνίζεται δανεικός στη Β' Γαλλίας από τον Ολυμπιακό. Σε ένα Αζαξιό, νομίζω είναι. Ναι. Τα πηγαίνει καλά. Τα βάζει τα γκολάκια του. Εντάξει, το θεωρώ πολύ δύσκολο τον αρχείο Κάιπερς αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ενώ τον πήρε το καλοκαίρι να τον αφήσει ελεύθερο και να έρθει στον Άρη. Και ενώ παίξει τα πηγαίνει πολύ καλά στη Γαλλία. Mm. Μου φαντάζει λίγο δύσκολο. Mm. Εντάξει, και γενικότερα είναι η αλήθεια ότι τα αθηναϊκά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα, ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τον Άρη. Είναι ό,τι να είναι. Ναι, δεν θα πω ότι να είναι. Είναι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός αυτός. Ωραία, ας το πω εγώ. Ναι. Είναι ό,τι να είναι. Είναι κάπως άστοχα είναι η αλήθεια. Άστοχα. Είναι ναι. Αναλυθή είναι το σωστό. Αρκετά. Είναι άλλο άστοχο, ναι. Άλλο αναλυθές. Και άστοχα και αναλυθές. Παρ' όλα αυτά στα μεταγραφικά. Εγώ, αν δεν ξέρω κάτι, δεν το χαρακτηρίζω ναι. Αναλυθές. Ναι. Γιατί πάρα πολύ απλά μπορεί αναλυθές. Να έχει γίνει μια επαφή, να έχει γίνει κάτι. Όχι, είπαμε για τα δημοσιεύματα γενικότερα. Ναι. Υπήρξαν πολλά αναλυθή δημοσιεύματα για τον ναι. Άρη. Από εκεί και έπειτα όμως, δεν ξέρω αν ένα μεταγραφικό είναι αναλυθές, γιατί αν δεν το ψάξω. Γιατί ξέρω ότι όντως ο Κάιπερς απασχόλησε τον Άρη κάποια έχει στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Τον απασχόλησε. Άρα μπορεί να έχει κάλλιστα βάση. Όταν μπορεί να είναι το κλασικό. Αυτό λέω. Μπορεί να είναι το κλασικό. Να απασχόλησε πριν τρεις μήνες και τώρα που θέλουμε τι και πώς και τα λοιπά, να το παρουσιάζουμε τώρα. Είχε πέσει στο τραπέζι το καλοκαίρι το όνομα του Κάιπερς και πάλι πριν πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Ήταν σε μια φάση που ήταν ελεύθερος. Τελικά τον απέκτησε ο Ολυμπιακός, τον Βέλγο επιθετικό. Ο οποίος. Βέλγος είναι. Ναι. Ο μάνατζερ του Κάιπερς είναι ο μάνατζερ του Κομπανί. Μάλιστα. Δεν είναι ενδιαφέρουσα η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ναι. Γιατί δεν είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Και είναι και ένας μάνατζερ ο οποίος οι πληροφορίες λένε ότι έχει πολλές ιδιαιτερότητες και δεν είναι τόσο εύκολο στις διαπραγματεύσεις. Ωραία. Δεν θα απασχολήσει ο Κάιπερς τον Άρη. Γιατί μόλις γνωρίσει τον Θόδωρο Καρυπίδη ο μάνατζερ του Κάιπερς, ναι. Θα σταματήσει μόνος του τις όποιες διαδικασίες. Υπάρχει Άγγελος Χαριστέας, Χρήσανθε. Δεν υπάρχει μόνο ο Θόδωρος Καρυπίδης. Άλλος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τη λύση. Το χρήμα βέβαια βγαίνει από την τσέπη του Θόδωρου Καρυπίδη, όχι από την τσέπη του Άγγελου Χαριστέα. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικότητα. 35-29 μειώνει ο Ηρακλής στους 6 πόντους. Μάχη θα γίνει για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα μπορούσε να είναι ο Άρης αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τώρα έξοδο, να πάμε μακριά τώρα. Και... Πάτε καλά στο Ρέθινο. Εντάξει, διαβάζω και έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Διάφορα σενάρια, το είπε και ο Κώστας το μεσημέρι. Ότι. Μένει ο Τάλτον. Επειδή δεν μπορείς να λύσεις τον μπαν. Να το λύσεις, να μην το λύσεις. Δεν ξέρω. Μα ρε παιδιά, άμα δεν διευθυντήσει αυτό το ζήτημα για να φέρει έναν άλλο παίχτη, πώς θα φύγει ο Τάλτον, τι θα κάνει. Καλά, μπορεί να φύγει, ρε φίλε. Μα ό,τι και να είναι, Χρήσταν, θα είναι μια εξτρά μονάδα αυτή τη στιγμή στα χέρια σου. Ναι. Δεν είναι εντελώς άχρηστος. Κάτι μπορεί να σου δώσει. Ναι. Εντάξει. Και αυτή η παράταση που παίρνει η υπόθεσή του
Είναι και γι' αυτό μια ευκαιρία ακόμα, ενδεχομένως, γιατί κόντρα στον ελληνικό θα πας με τον Ντάλτον. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εντάξει, αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ναι. Είναι ίσως με αυτόν τον τρόπο έρχεται και μια ακόμα ευκαιρία για τον παίχτη. Τι να κάνεις, δηλαδή να πεις ότι δεν μπορώ να πάρω παίχτη, έχω μάτσει με τον ελληνικό το Σάββατο και θα διώξω τον Ντάλτον. Δεν γίνεται. Δεν είναι λογικό αυτό. Καλά κάνει ο Άρης και το κρατάει από τη στιγμή που δεν μπορεί να φέρει κάποιον άλλον. Καλά, ναι, μέχρι να το τελειώσει το θέμα, ναι. Φυσικά. Δηλαδή εσύ θες να με διώξεις. Εντάξει, πριν με διώξεις, δεν πρέπει να βρεις άλλον για να φέρεις. Τι θα κάνεις. Ναι. Θα με διώξεις έτσι και τι θα κάνεις μετά. Δεν γίνεται. Έπρεπε, ναι, αλλά δεν το πιάσε. Ναι. Όχι. Όχι. Λοιπόν. Έτσι πάει η κατάσταση. Και με τον μπάσκετ θα μας απασχολήσει περισσότερο, νομίζω, τις επόμενες μέρες. Ο μπασκετικός Άρης και όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον ελληνικό, 4 παρατέταρτο στον Νίγκα Λισκόλ. Φαντάζομαι από αύριο θα έχουμε και κανένα εισιτήριο, Χρήστα, να δώσουμε στον Δώσε σήμερα δύο. Αν δεν έχουμε μείνει. Σήμερα, Χρήστα, θα είναι δύσκολο. Αν σου πω την αλήθεια. Έδωσα το πρωί όμως. Έδωσε το πρωί. Μπράβο, ωραία. Θα δώσουμε και στην αυριανή εκπομπή. Δεν θα μπορέσουμε σήμερα, δυστυχώς, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Αύριο πρέπει να έχουμε σωστή ακρόαση, πρέπει να έρθει κι άλλος μαζί σου. Σε ενημερώνω από τώρα. Ναι, ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Για να έχουμε αυτό. Και βίντεο και... Γιώργος Γκάτος, λοιπόν. Ήρωας. Γιώργος Γκάτος, άμα ακούς, ετοιμάσου, με τα κάστανα εκεί πέρα. Γκάτο ή Τσίψιο. Δεν ξέρω τώρα. Ο Γκάτος... Ένα τσίψιο νομίζω πρέπει να πάρεις μαζί σου. Ο Γκάτος έχει και... Μεγαμπάιτ. Μεγαμπάιτ έχουμε, ρε φίλε, δεν είναι θέμα. Έχει τέτοιο. Έχει σχολή το παιδί, αυτό. Σχολή. Γιατί σπουδάζουν τα παιδιά. Αλλιώς αρκετά... Εργαζόμενοι φοιτητές, φίλε. Ο κύριος Τσίψιος, βεβαίως, φίλε, βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, 2 η ώρα θα είναι αυτό αύριο. Θα τον ακούσουμε, θα τον δούμε. Τα πυροβολείς όλα. Εγώ θα το γράψω. Τι φίλος ο καλύτερος. Τι είναι αυτό. Ποιος θα γράψει. Χαριστέα, ποιος θα γράψει. Η Βάρδια. Όχι, Χαριστέα. Λάιβ. Εγώ τον έγραψα. Ευχαριστώ. Αφού έλειπε ο Γκάτζο, ρε φίλε. Μακριά από το τέτοιο. Αφού ο Γκάτζο πήγε για κάστανα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Λάιβ, λάιβ ποιος θα κάνει. Και ποιος θα χωρίζει. Θα χώσει πάλι Γκάτζιο. Θα το χώσει πάλι να χωρίζει. Και αύριο Αντώνη νομίζω θα έχει ένα ωραίο ρεβό. Τι ρεπό. Θα δώσω ρεπό. Ρεπό θα τον δώσω αύριο και θα βάλω τον Τζίψιο να τα χωρίζει. Ωραία. Τα έχω φτιάξει στο μυαλό μου, Χρυσά. Πολύ ωραία. Απορρίπτεται. Αύριο δεν παίρνει κανένα. Τι δεν παίρνει κανένα. Προχωράμε. Δεν γίνεται να μην έχει ρεπό αύριο. Πάμε παρακάτω. Φιλέσει, πληρώνει. Ελά. Τι είπε πριν για τον Καρυπίδη. Τι είπα. Ποιο πληρώνει. Ναι, αλλά με έχει εξουσιοδοτήσει. Παίρνω πίσω την εξουσία. Να μην είσαι παρεμβατικό, Χρύσανδε. Όχι απλά παρεμβατικό, να μου το κλείσετε. Να μου το κλείσετε. Λοιπόν, δεν έχει αύριο. Αντώνης Γκάτζιος είναι απαραίτητο αύριο. Λοιπόν, γιατί τα χώρισε πάρα πολύ καλά, είναι η αλήθεια προχθές. Εξαιρετική δουλειά έκανε. Μαζί τα κάναμε, δεν τα κάναμε μόνο. Το χώρισμα. Μαζί το κάναμε. Μπράβο, τα ξαναχωρίστε. Λοιπόν, πλέον. Δεν πειράζει. Εμείς μιλάμε στον αέρα και αντιλαμβάνεστε πώς θα χωρίσουμε τα κομμάτια στο λαμπαουτάρι. Είναι μια οικογένεια μας. Ναι, είπαμε ότι έχουμε να δώσουμε φανελάκια, μπλουζάκια και αυτά και δεν τα δώσαμε πάλι. Γιατί σήμερα έχουμε πρόβλημα. Από αύριο. Θύμησε το μαύριο όμως. Γιατί μπαίνω στο στούντιο 5 ώρα και είμαι. Γιατί παίρνει 5 ώρα, χρυσά. Γιατί είμαι κουρκουτιασμένο. Στο 5 ώρα δηλαδή. Γιατί ψάχνω τα λεφτά για να πληρωθεί, ρε φίλε. Α, κάτι μου θυμίζει αυτό, χωρίς να το έχω ζήσει ποτέ. Αλλά κάτι μου θυμίζει. Είναι αλήθεια όμως. Έχει υποθεί και αυτό. Ναι, έχει υποθεί. 5 παρά 10 πρέπει να είσαι εδώ πέρα. Στο γραφείο σου έξω, την πολυτέλεια να την βάλαμε εκεί πέρα. Σου σημειώνω ότι είμαι εδώ από τις 10 η ώρα κάθε πρωί. 10? Ναι. 10. Θα ρωτήσω. Θα ρωτήσω. Δεν ήμουν στη Μαριλή. Πού ήσουν? Πάνω. Πάνω. Μια έχω και πάνω δουλειά από φίλε. Δεν σε κάνω λε. Εδώ είναι το ραδιόφωνο. Έχω και πάνω δουλειά. Τη δύο ραδιόφωνο, το γραφείο μου μέσα. Αυτό, ναι. Εδώ είμαι, το πρωί. Μάλιστα. Μπράβο, λοιπόν. Έλα. Ήφεστο σε ΑΕΚ. Ωραίο επανάληψη. Ωραίο μάτσα. Επανάληψη. Και επανάληψη, είναι live. Δεν ξέρω, γιατί έχει κύπελο και κάποιο μπορεί να μπερδευτεί και νομίζω ότι παίζει ύφεστο ΑΕΚ στο. Δεν πολύ ωραία να είναι μεγάλη τηλεοράση πάντω για να βλέπει τα γήπεδα μάτσα. Είναι αλλιώ πλέον, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Φωτογραφία δεν βγήκαμε με μεγάλες τηλεοράσεις. Πρέπει να βγούμε. Πρέπει να βγούμε και με τις μεγάλες τηλεοράσεις που δεν πρέπει να βγούμε. Να βγούμε, καλά, να το διάλειμμα. Όχι, όταν βάλω τα. Τα πια. Τα όλα μπαουτάρι μέσα εκεί πέρα, γιατί θα γίνει. Ποια, στον τοίχο, όλα μπαουτάρι θα γίνει. Τι θα κάνω. Όλα τα πετσαρία. Όχι, όλο. Α, ένα μεγάλο κομμάτι. Στο γραφείο σου μέσα. Βέβαια. Περάσει στο γραφείο μου. Ναι. Μάλιστα, ναι. Για να αποδέχει τον κόσμο. Έτσι. Μάλιστα. Κάνα μπάνερ εδώ πέρα. Τι. Ένα 24 βάλει και ένα όλα μπαουτάρι. Μπάνερ εδώ πέρα. Τον έψησε, τον άρεσε η ιδέα. Σωστό. Σωστό. Σε μια γωνία πάκου 4, στην άλλη γωνία όλα μπαουτάρι. Μα να τα βάλω και από εκεί πίσω. Μπορεί να τα βάλει και από εκεί πίσω, κλείνουμε αυτό το παράθυρο εδώ πέρα που είναι λίγο. Σωστό. Σωστό, σ' άρεσε, Χρήστο. Έχουν χάσει το πάκου 4 τα μπάνερ του. Λοιπόν, άμα είσαι. Θα βάλω δυο όλα μπαουτάρι, θα τελειώνουμε. Λοιπόν,
Μαζί με το fax. Μαζί με το fax τα χάσαμε. Ένινγκ είπες μιλάει αύριο στις 2. Δύο η ώρα, ναι. Περιμένουμε να πει κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουμε να πει κάτι ιδιαίτερο. Περιμένουμε να ακούσουμε τον τρόπο που σκέφτεται για τον Άρη, όπως τον έχει δει μέσα από τα βίντεο το προηγούμενο διάστημα και όπως το ζει στις προπονήσεις χθες και σήμερα κυρίως. Ο Γερμανός, περιμένουμε να πει και αυτά που δεν είπε και ο άνθρωπος του Άρη στο meeting που έγινε την περασμένη Κυριακή. Και θα τα πει συνέντευξη τύπου. Γιατί δεν τα πει. Θα ρωτηθεί, γιατί, φίλε. Γιατί να τα πει. Γιατί θα να ρωτηθεί. Τα πει. Τότε γιατί έρχεται να μας μιλήσει. Θα ρωτηθεί τι σκέφτεστε, ποιο σύστημα θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ποιο βλέπετε ότι κουμπώνει καλύτερα σε αυτό το υλικό το οποίο έχετε στα χέρια σας. Ναι. Εντάξει, πότε θα αρχίσετε να περνάτε περισσότερα πράγματα. Που ήδη βέβαια, και θα τα πούμε μετά τις 5.30, έχει δει κάποια πράγματα που του αρέσουν, το λέγαμε και χθες, θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για αυτά, και έχει δει και κάποια πράγματα τα οποία δεν του κάθονται καλά και θέλει να τα διορθώσει, χωρίς να έχει βγει και να πει έτσι. Και θα τα πει δημόσια, Νίκο. Δεν θα τα πει δημόσια, θα τα πούμε μετά τις 5.30. Αλλά τώρα θα τα πει αυτός δημόσια. Εμείς τα πούμε. Φυσικά, εμείς τα πούμε. Τώρα θα τα πει και αυτός αύριο δημόσια, αυτό είναι δικό του θέμα. Εντάξει, φαντάζομαι θα τοποθετηθεί. Δεν είναι ότι έχει έρθει και έχει μιλήσει αρνητικά αυτή τη στιγμή με στόμφορ, παιδί μου, για κάτι. Αλλά βάσει και του τρόπου που παίζαν οι ομάδες του τα προηγούμενα χρόνια και με βάση και τα όσα έχει συζητήσει μέχρι στιγμής με τους ανθρώπους του Άρη, τα φιλτράρεις και βγάζεις και λες τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι θέλει να διορθώσει. Εντάξει, πράγματα βέβαια τα οποία. Άκουσε Γνατίδη το πρωί. Τα βλέπουμε και εμείς, έτσι. Όχι, δεν είχα την ευκαιρία να τον ακούσω. Τι σας είπε. Είπε διάφορα πράγματα για τον. Είπε διάφορα πράγματα. Για τον Ένινγκ. Ναι. Και την παρουσία του στην Βάσας και τα λοιπά. Μας έκανε το προφίλ του λίγο πολύ. Τελικά παίζει επιθετικό ή αμυντικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε ακούσει ότι παίζει και αμυντικό. Γι' αυτό ο Ένινγκ. Επιθετικό. Δόξα τω Θεώ, εντάξει. Βγήκε κάποιο τουλάχιστον που τον ξέρει. Έχει και την πειθαρχία και τα δεδομένα που έχει ένα Γερμανό προπονητή. Μιλάει γλώσσες. Εννοείται αυτό. Εντάξει, γενικότερα. Ναι. Ωραία, δεν τον βλέπω όμως εδώ. Ποιον? Αυτόν. Θα σου πω στο διάλειμμα τι έγινε αυτό το ζήτημα. Ωραία. Λοιπόν, το έχω και αυτό. Και αυτό το έχεις. Και αυτό το ελέγχω, μην αγχώνεσαι. Γράψτε και λες. Ναι. Ο Μίκα Ελένινγκ πριν μιλήσει αύριο ναι. θα πάει στα Alter Ego. Για να ντυθεί, φίλε. Να έρθει μπρούκλι συνέντευξη. Σωστό. Τι θα κάνει. Σωστό. Με αυτό το κακό που κάνει. Ευχαριστέα πάει εκεί. Πάει λες, εύκολα. Δεν τον βλέπεις τι σηματάρες που έχει. Γιατί ο Ένινγκ με αυτό το που κάμιζε το κακό που ήρθε το περασμένο Σάββατο. Πρέπει να τον πάμε στο Alter Ego. Δηλαδή είναι λίγο δεκαετία 80 το ντυσιμό του. 55 χρόνων είναι. Και δεν φαίνεται κιόλας. Άμα το δεις από κοντά, 45 άρεσε. Σαν και εσένα. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 42. 42 είσαι, αλλά άμα ντύνω με Alter Ego, φαίνεται 35. Έχεις ασπρίσει περισσότερο από τον Ένινγκ. Θα κουρευτώ. Αυτός βασικά πρέπει να τα βάφει. 1000%. 100%. 1000% πρέπει να τα βάφει. Θα το ρωτήσω. Σαν άλλο προπονητή του Άρη που τα έβαφε. Ναι. Λοιπόν, τρία καταστήματα υπάρχουν για να διαλέξει ο Μίκα Ελένινγκ και να πάει να ντυθεί πριν την αυριανή συνέντευξη τύπου για τα Alter Ego. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, σωστά μιλάς. Παύλου Μελά 36 στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. alterego-fashion.gr διαδικτυακά για να μπει και ο κύριος Ένινγκ αλλά και εσείς και να πάρετε μια ιδέα για τα προϊόντα που σας προσφέρουν τα Alter Ego, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά πολλά άλλα. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο 107,4. Ο Λαμπαούτ Άρισον Ερ, Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.30 μέσα από την συχνότητα του Λίμπερο. Επαναλαμβάνω, για σήμερα λόγω ειδικών συνθήκων δεν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καθώς έχουμε κάποιες εργασίες που γίνονται σχετικά με το ίντερνετ εδώ πέρα στο ραδιομέγαρο. Άρα δεν θα σας πούμε να στείλετε για να. Απλά για να τα στείλετε και να σχερώσουμε τζάμπα και βέρσε. Από αύριο κανονικά, αύριο θα δώσουμε και εισιτήρια για τον μπάσκετ μέσα από κλήρωση που θα γίνει με τα δικά σας μηνύματα και τα μπλουζάκια φυσικά τα οποία έχει προαναγγείλει από χθες ο Χρήστανθος. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στα social media και τα δικά μου και του κύριου Τσαλτίδη. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή μέχρι και τις 6.30. Σήμερα είχαμε και την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης και με φωτογραφία μάλιστα μιας πολύ όμορφης κίνησης στην οποία προχώρησε ο Άρης. Όλοι θυμάστε φαντάζομαι τον ηλικιωμένο παδό της ομάδας, ο οποίος και τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από την παρουσία του στην Κερκίδα με το φορητό δοχείο υγρού οξυγόνου που είχε μαζί του στο παιχνίδι με τη Λάρισα. Μια φωτογραφία που έκανε το γύρο του δικτύου ποδοσφαιρικά κυρίως στην Ελλάδα και συγκίνησε πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο εντόπισε
ο επίσημος Άρης, όπως όφιλε να κάνει. Και το λιγότερο που θα μπορούσε να πράξει ήταν να του δώσει ένα διαρκείας για την τρέχουσα σεζόν. Ήταν μια εικόνα που όταν βλέπεις έναν άνθρωπο τώρα μεγάλος ηλικία με τα προβλήματα υγείας του να πηγαίνει, να αγοράζει το εισιτήριό του, να πηγαίνει στο γήπεδο με το μηχάνημα αυτό το ιατρικό που είχε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί. Είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση και είναι και μια εικόνα που όσα νεύρα και αν έχεις ώρες με την ομάδα και όσον και αν σε κνευρίζουν ορισμένες καταστάσεις, τέτοιοι άνθρωποι έρχονται για να σου θυμίσουν ότι η αγάπη για την ομάδα δεν σταματάει και δεν μειώνεται ακόμα και στις άσχημες στιγμές της, όπως για παράδειγμα εκείνο το παιχνίδι κόντρα στη Λάρισα, στο οποίο ήταν και ο συγκεκριμένος Κύλιος, που πραγματικά κι εμείς αν μπορέσουμε να τον έχουμε κάποιος εδώ πέρα στο στούντιο, νομίζω ότι θα έχει να μας διδάξει πάρα πολλά και ως παλιός Αριανός που είναι για το δικό του Άρη και για την αγάπη που δείχνει ότι έχει για την ομάδα. Ο κύριος Μητσιόγλου, μάθαμε και το όνομά του, βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και παρέλαβε το διαρκείας που του προσέφερε ο επίσημος Άρης από τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον κύριο Παντελή Ζουμπούλη. Ο Άρης είναι η αγάπη μου, έρχομαι στο γήπεδο από τότε που το γήπεδο ήταν ακόμα χωμάτινο. Δεν είχαν χτιστεί ακόμα περισσότερες στήρες του γήπεδου. Θυμάται με συγκίνηση μιλώντας στο επίσημο site της ΠΑΕ. Ο γιος μου έχει διαρκεία στη θύρα 1 και η γονή μου πηγαίνει στο κολυμπητικό τμήμα του συλλόγου. Όλη η οικογένεια είμαστε Άρης. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και έστειλε και ένα δικό του μήνυμα προς τον κόσμο. Και έχει αξία το μήνυμα αυτού του ανθρώπου προς όλους μας. Αγαπάμε τον Άρη χωρίς όρους και δίχως ανταλλάγματα. Μόνο έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε και μόνο έτσι θα βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει σε μεγαλύτερες κατακτήσεις. Ακούω μερικούς λένε να δώσουμε 1 εκατομμύριο να πάρουμε τον τάδε παίχτη. Τι είναι το εκατομμύριο, αναρωτιέται. Εμείς δεν ξέρουμε καλά πώς γράφεται. Τέτοια κριτική δεν βοηθάει την ομάδα. Ο πρόεδρος ήρθε πριν από μερικά χρόνια στην ομάδα και έκανε πράξη όσο υποσχέθηκε. Πρέπει και εμείς να το στηρίξουμε για να πάμε όλοι μαζί τον Άρη ακόμα πιο ψηλά. Κλείνοντας τοποθέτησή του. Αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κύριο Καρπίδη για τη χειρονομία του. Με συγκίνησε, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα και τον ίδιο, είπε ο κύριος Μητσιόγλου στο επίσημο site της ΠΑΕ στο πλαίσιο της παρουσίας του σήμερα στα γραφεία της ομάδας. Δεν θα πούμε εμείς μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, νομίζω ότι είμαστε πολύ λίγοι για να πούμε μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω περισσότερο έχουμε να μάθουμε από αυτόν και κάθε φορά που τα νεύρα μας φεύγουν από τα πλαίσια του λογικού όσον αφορά τον Άρη, να τον φέρνουμε στο μυαλό μας και να θυμόμαστε ότι ο Άρης είναι παραπάνω, πολλά παραπάνω από μια κακιά μέρα κόντρα στην Λάρισα ή από μια ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Άρης συνέχισε, στην ουσία βασικά ξεκίνησε όπως λέγαμε και πριν σήμερα την προετοιμασία του για το μάτς με την Ξάνθη, με πρωινή προπόνηση σε εγκαταστάσεις του νέου Ρησίου, η δασηγενή όπως συνηθίζει να το λέει η ΠΑΕ στις επίσημες ενημερώσεις. Με το Φραν Βέλεθ να ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα, ταλαιπωρείται μια ίωση με την οποία επέστρεψε από την Ισπανία ο αρχηγός της ομάδας. Δεν ξέρω, όχι από αύριο, από μεθαύριο θα επιστρέψει και αυτός κανονικά στις προπονήσεις. Θα είναι στη διάθεση του Μίκα Λένινγκ για το παιχνίδι της Κυριακής. Από εμπλέον είναι ο Κουέστα, ο οποίος για το επόμενο διάστημα θα βρίσκεται στην Ισπανία. Για κανένα μήνα σίγουρα πιστεύω θα είναι εκεί πέρα ο Ισπανός τερματοφύλακας, στην πατρίδα του, όπου θα συνεχίσει εκεί την αποθεραπεία του μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση στο πρόβλημα στον ώμο που αποκόμισε από τον ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έκανε καθυστερήσει σύμφωνα με κάποιους. Αλλά τελικά θα μείνει 3 μήνες εκτός μετά τα χτυπήματα του ΑΚΠΟΜ, τα οποία φυσικά δεν φάνηκε να απασχολούν ιδιαίτερα τον κύριο Σιδηρόπουλο και τα αφήσει ατιμόρυτα. Και θα επιστρέψει ξανά στη Θεσσαλονίκη για την τελική ευθεία της αποθεραπείας του και για να τεθεί, αν όχι πριν τις γιορτές, ανάλογα τώρα πώς θα πάει και η αποθεραπεία του, σίγουρα με την με τον ερχομό του νέου έτους θα είναι κανονικά στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Μέχρι τότε ο Άρης Σωστόν θα πορευτεί με τον Φάμπιαν Έμαν και τον Απόστολο Τσιλιγκύρη. Ο Έμαν, ο οποίος παίζει κιόλας απόψε 9 η ώρα με την Άντερ 21 της Αυστρίας κόντρα στην Αγγλία, εκτός έδρας αυτό το παιχνίδι. 45 λεπτά αργότερα είναι και το μάτι της Εθνικής του Γιάννη Φετφατζίδη, τον οποίον πάλι διάβαζα σήμερα τα σενάρια της εντεκάδας που θα παρατάξει ο κύριος Φανσίπ, αν προφέρω το όνομά του σωστά. Δεν φαίνεται να υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα
ο 27χρονος εξτρέμ του Άρη, ο οποίος αύριο θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, δύσκολο να προλάβει απόψε το βράδυ, για να σωματωθεί και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας για το μάτς με την Ξάνθη, να γνωριστεί και με τον Κύριο Ένινγκ, όπως το λέτε εσείς οι Γερμανοθραμμένοι, και να μπει και αυτός στα πλάνα του Γερμανού τεχνικού για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Αύριο περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Γερμανού τεχνικού για να ακούσουμε έτσι κάποιες πρώτες σκέψεις τόσο όσον αφορά τον Άρη. Τις επόμενες μέρες και τις επόμενες προπονήσεις γενικότερα θα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι και οι σκέψεις του για την εντεκάδα. Για αυτή την πρώτη εντεκάδα που θα παρατάξει κόντρα στην Ξάνθη ο Ένινγκ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και πολλές διαφοροποιήσεις από τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος θα συμβουλευτεί λίγο παραπάνω, όχι ότι δεν θα το κάνει τις επόμενες φορές, αλλά σίγουρα λίγο παραπάνω θα συμβουλευτεί και θα εμπιστευτεί, νομίζω, τον Ντόλι Ντερζή για αυτό το πρώτο του παιχνίδι ως προπονητής του Άρη. Εγώ δεν αποκλείω και το ενδεχόμενο να δούμε ακριβώς τους ίδιους 11 που είδαμε κόντρα στον Ολυμπιακό και με την ακριτική ομάδα το βράδυ, το απόγευμα της Κυριακής, και αν υπάρξουν αλλαγές, να είναι μία, να είναι δύο, αλλά και πάλι έτσι όπως βλέπω αυτή τη στιγμή την ομάδα και έτσι όπως τη βλέπει νομίζω και ο Ένινγκ αυτή τη στιγμή την ομάδα, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει σε κάποια αλλαγή και το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στην άμυνα. Είμαι σίγουρος αυτό ότι πηγαίνει στην άμυνα. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, νομίζω ότι θα αφορά τα μετόπιστα μπροστά, δηλαδή θέλω λίγο δύσκολο ακόμα και με την καλή εμφάνιση που έκανε ο Μαντσίνη κόντρα στον Απόλλωνα Λάρισα στο φιλικό της περασμένης εβδομάδας, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στο αρχικό σχήμα ο Αργεντινός, ο οποίος είναι και ένας παίκτης που ταιριάζει περισσότερο το ανοιχτό γήπεδο. Και ο Άρης την Κυριακή στην Ξάνθη νομίζω ότι θα βρει μια ομάδα που θα προσπαθήσει να μην του δώσει χώρους. Αλλά θα περιμένουμε και τις προπονήσεις των επόμενων ημερών, κυρίως της Πέμπτης και της Παρασκευής, για να δούμε αν έχει στο μυαλό του ο Ένινγκ κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό που σίγουρα ο Ένινγκ θα προσπαθήσει να διορθώσει σταδιακά, θα κοιτάξει να δει μήπως μπορεί να περάσει κάποια πράγματα ενώπιον του αγώνα με την Ξάνθη, είναι το ανασταλτικό κομμάτι. Το γράψαμε και σήμερα στο Λαμπαουτάρης. Υπάρχει το κλικ που του κάνει η επίθεση της ομάδας, η παραγωγικότητά της από πλευράς κλασικών ευκαιριών, η παραγωγικότητά της στο σκοράρισμα τις τελευταίες αγωνιστικές μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα, είναι κάτι το οποίο του αρέσει, γιατί είναι και ένας φύση επιθετικός προπονητής, τέτοια είναι η φιλοσοφία του. Υπάρχει όμως και το άλλο κομμάτι, αυτό της άμυνας, το οποίο μπορεί να μην πήγε σε δικασία να το αναλύσει πάρα πολύ, αλλά σίγουρα τον προβληματίζει. Το ότι ο Άρης, ναι μεν, σκοράρει περισσότερο στα τελευταία παιχνίδια, αλλά υπάρχει και μια έτσι ευκολία με την οποία δέχεται γκολ και θέλει να το διορθώσει ο προπονητής του Άρη. Και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον Ένινγκ στις περισσότερες ομάδες που έχει δουλέψει είναι η καλή ανασταλτική λειτουργία, η άμυνα, όχι μόνο από την τετράδα, εντάξει, από όλους τους παίχτες, ξεκινώντας από την επιθετική γραμμή, δηλαδή η πίεση ώστε να μην επιτρέψει τον αντίπαλο να φτάσει την μπάλα κοντά στην περιοχή σου. Το έχει διακρίνει αυτό ο Ένινγκ ως στοιχείο, θα προσπαθήσει να το δουλέψουμε στο επόμενο διάστημα σταδιακά και να το διορθώσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει ενδεχομένως με κάποιες αλλαγές προσώπων ή με κάποια tricks με τους υπάρχοντες παίχτες ή τακτικά απλά. Δεν τον βοηθάει. Οπα, έλα. Αυτό το θεματάκι με Σούντγκρεν και τα λοιπά που δεν βγαίνει αυτό. Ναι, αυτά πρέπει να τα δει, εντάξει. Στόπερ να πηδάνε στις κεφαλιές και τέτοια. Αυτά είναι αυτονόητα. Ο τερματοφύλακας. Δεν τον βοηθάει βέβαια τον Ένινγκ κάτι το οποίο έχει αλλάξει φέτος στον Άρη, το ότι έχουν μειωθεί οι παίχτες που κάνανε άμυνα. Ναι. Που βγάζανε άμυνα. Δηλαδή, ας πούμε, η δεξιά σου πλευρά από εκεί που πέρυσι είχες τον Ματέο που γυρνούσε και ή τον Τζανακάκη ή τον Κωνσταντινίδη. Και ο Μαντσίνη γυρνάει. Και ο Μαντσίνη γυρνάει. Βάλει τον άλλον από τα αριστερά. Και ποιο αφήσουμε έξω. Τι? Ποιο αφήσουμε έξω. Αυτό που δεν μαρκάρει. Το Φετφατζίδη. Ανάλογα τα μάτς.
Συγγνώμη, αλλά έχω παίχτη ο οποίο δεν έχει πάρει κανένα στο σπίτι του το να είναι βασικό ή να παίζει χωρί να προσφέρει αυτά που πρέπει στην ομάδα. Δηλαδή, αν βάζω δύο και τρώω τρία από τη Λάρισα, ο θα κρίνω. Ο Φατζίδης είναι ο μόνο παίχτη ή ο πρώτο παίχτη, για να μην είναι πολύ απόλυτο, ο ρόστερ του Άρη, ο οποίο είναι, παιδί μου, λεγόμενο game changer. Που μπορεί με μια του ενέργεια. Κουνήθηκε ο Χρήστα, θα πάμε πάλι από την αρχή. Αυτό το game changer, λοιπόν. Ναι. Να το πιάσει ο κύριο Ένινγκ Changer και να το πει. Hello. How are you, Mr. Φετφατζίδης? Αχ, αρχίσαμε. I would like. I would like to. Τα λέω στα αγγλικά γιατί μόνο αυτά ξέρω εγώ. Λοιπόν, ναι. I would like. Yes. To go back to the defense. Εσύ σου ένιγκε, εγώ είμαι ο Φετφατζίδης. 3-4 times. Yes. The yes. Game. Yes, coach, not, tell me. Not more. Yes, coach, yes, coach. 3-4 yes. Times. When you see that we have problem. Ναι. When you see that Sundgren is not in his place. Πάντα δηλαδή. If that always happens, yes. I will tell Sasa. Sasa, yes. Sasa! Διαγώνια κάλυψη. Του Διαγωνάλ. Σαγκιτσιόλη. Διαγωνάλ. Πολύ σαγκιτσιόλη τραύμα. Οκ. Good speed. Listen, Γιάννη. Listen, Γιάννη. Please. Please. I want this because I saw that you didn't. You didn't. You didn't. Αυτό βρε, δεν είναι ότι δεν πάει. Αυτό είναι ινδικά. Α, ναι, αυτό όντως είναι λίγο Bollywood. Πώς λέμε. Το didn't do. Άκουσε με λίγο. Δεν είναι ότι δεν γυρίζει. Γύριζε με τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι το λεγόμενο παθητικό μαρκάρισμα. Ο Ολυμπιακός is not a game that we speak about. Why? Because we were very, 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 very bad. Very, very bad. Very, very bad. The worst game, το the worst. Ότι ο Ολυμπιακός, δεν σου λέω ότι ήταν καλός, ναι. Ήταν το match το φετινό με την μικρότερη παραγωγή φάσεων. Yes. Yes. Why is that? Because he was tired from Tired. 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 From Red Stars. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι κουρασμένος ο Ολυμπιακός και να μην αποτέλεσμα δική σου προσπάθεια σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Because your effort. Ο effort δεν είναι εργοτέλη. Effort είναι προσπάθεια. Α, το ξέρω, αλλά. Wasn't good enough to stop Ολυμπιακός. Good enough to stop Ολυμπιακός. I see. I see. That's why. BBC Radio το κάνω. That's why. That's why. Okay. Okay. But Giannis. I told you something. Yes. Next time. Next time. It's your chance. Next time, bench. You will have another chance. Yes. There will be no other chance. Okay. Okay. Αυτό δεν είναι κομπή, αυτό είναι στρατηγάκης. Ραπτόπουλος δουλεύει στρατηγάκη, έγινε δημοσιογράφος μετά. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Δεν το ήξερα αυτό. Όταν έγινε το πέσιμο από τον Zuber 3, κρύφτηκε. 60-51. Ούτε αυτό το ξέρω. Εν τω μεταξύ ο Κώστας μου λέει και τον Δελικώστας λέει στο ΠΑΟΚ Βόλεϊ. Τον πήρε ο... Δελικώστας, προπονητής, αντί του Φιλίπποφ. Ναι. Μάλλον. Πρώτη εδώ. Αποκλειστικό. Πήρε προπονητή ο Πάκος στο Βόλι. Τον κύριο Δελικώστα. Ούτε τον ξέρω. Δεν πειράζει. Εδώ δεν ξέρω του Άρη. Ξέρω του Πάουκ. Ποιος είναι στον Άρη. Κύριος Πάτρας. Είναι. Βέβαια. Πάλι ο Χριστός είναι. Ναι. Μάλιστα. Είναι. Άρα. Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα. Άρχισε. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τώρα κάπου μέσα στον Οκτώβριο. Είδες που είσαι άπειρος. Κάποτε μέσα στον Οκτώβριο. Εγώ το γνωρίζω. Πότε Χριστός. Κάποτε κάναμε και ρεπορτάζ Βόλι. Θα ξαναρχίσει τώρα. 7 η ώρα το ανδρικό Βόλι ξεκινάει το Σαββατοκυριακό. Το Σάββατο. Ναι. Και 8 η ώρα. Το άθλημα το οποίο θα κάνει sold out, το γυναικείο βόλεϊ. Τέλο Ράγκοστ, έτσι. Βέβαια. Έφυγε η Καναδέζα. Επειδή έφυγε ο άντρα τη από την Ερακλή. Ποιο. Έφυγε η άλλη που είχαμε, μια Καναδέζα. Πήραμε όμω, δεν πήραμε χθε μια άλλη. Πήραμε μια άλλη τώρα, ναι. Αλλά έφυγε εκείνη επειδή ο άντρα έπαιζε στην Ερακλή. Βασικά ναι. Έφυγε, δεν ήρθε ποτέ. Και λέει ότι δεν θα έρθω. Α. Ναι, γιατί έφυγε ο άντρα και έτσι. Δηλαδή την είχαμε κλείσει επειδή ο άντρα τη είχε πέσει. Έπαιζε, ναι, ναι. Αλλά έφυγε γύρω πίσω στον Καναδά κι αυτό. Ναι. Και τη χάσαμε. Πόλεμος από τον Ηρακλή στο γυναικείο βόλεϊ του Άρη, δηλαδή. Δεν πρέπει να πηγαίνει τώρα ή ο Γκάτος ή ο Τσίπιος γυναικείο βόλεϊ φέτος. Ή αντρικό. Εγώ θα πηγαίνω. Ναι. Σε πηγαίνεις. Καλησπέρα. Έχω δύο κορίτσια που παίζουν βόλεϊ. Καλησπέρα στον Ηρακλή Γέφυρας. Από το κλειστό της Πηλέας. Ηρακλή Γέφυρας. Ναι. Θα παίρνω τα κορίτσια μου και θα πηγαίνω να βλέπουμε μάτς. Βεβαίως. Μάλιστα. Είναι και φίλος μας ο Δήμαρχος εκεί. Χαιρετίσματα. Και ο Σκαϊτετζίδης. Βεβαίως. Τον είχαμε φιλοξενήσει και το Μάιο. Εξαιρετική προσπάθεια για να παραμείνει ο Άρης στο κλειστό εκεί. Γιατί υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι ήθελαν να το πετάξουν έξω τον Άρη. Αλλά όταν έχεις δήμαρχο εγγύηση, ο οποίος αντιλαμβάνεται και το σύλλογο, αλλά και την εντός εισαγωγών υποχρέωση που έχει όχι ο Δήμος Πανοράματος, η Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη,
Ευτυχώς υπάρχει ο Ιγνάτης ο Καϊτετζίδης, ο οποίος αντιλαμβάνεται το τι σημαίνει ο Άρης για την πόλη, και γι' αυτό έγινε αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει, και ο Δήμος να εξασφαλίζει τα συμφέροντά του. Έτσι, Χορτιάτη Πηλέας, νομίζω λέγεται. Χορτιάτη Πηλέας, ναι. Αλλά και ο Άρης να φιλοξενηθεί στο ίδιο γήπεδο που φιλοξενούνταν και την περσινή αγωνιστική περίοδο, και έδινε και ζωή, έτσι, και στο κυλικείο και στο χώρο και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, κάποιοι δεν ήθελαν εκεί τον Άρη. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς η λογική και η θέληση ήταν αυτή που επικράτησε, και ο ερασιτέχνης Άρης και το τμήμα Βόλιο οφείλει να ευχαριστώ στον Ιγνάτιο Καϊτετζίδη, γιατί έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Και γι' αυτό και εμείς το μνημονεύουμε. Όποτε υπάρχουν άνθρωποι, είτε πολιτιακοί φορείς, είτε στο Δήμο. Και δεν έχει να κάνει με την ομάδα που υποστηρίζουν. Όχι, βέβαια. Ασχέτως που ο κύριος Καϊτετζίδης είναι κυτρινόμαυρο. Πριν από 2-3 εβδομάδες έλεγα κάτι θετικό για τον κύριο Ζέρβα. Φυσικά, θα το πούμε όταν υπάρχει. Τον οποίο, όπως ξέρετε, τον ξεφωνίζαμε σε άλλες περιπτώσεις. Που είχε πάει και στο περίπτωρο του Άρη στην έκθεση. Μπράβο. Εγώ σου λέω ότι δεν κοιτάμε κάποιο είναι αριάνο για να πούμε καλή κουβέντα. Γιατί υπάρχουν και αριανοί που δεν συμπεριφέρονται στο σύλλογο όταν απέκτησαν εξουσία. Σωστό. Έτσι όπως πρέπει να συμπεριφερθούν. Σωστό και αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να συμπεριφέρονται σωστά απέναντι στον Άρη. Πρώην δήμαρχη. Και ας είναι και ο παδί του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σωστό. Δεν με απασχολεί αυτό. Όταν το συνδυάζουν, ναι, είναι το καλύτερο. Όταν υπάρχει ο συνδυασμός των δύο ιδιωτήτων, είναι το καλύτερο. Όπως έχουμε και ανθρώπους και στην περιφέρεια. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε τον Άγγελο τον Χαριστέα. Μην το ξεχνάμε. Καταρχήν έχουμε τον κορυφαίο. GG. Dino Cui. Α, και Dino Cui, εντάξει. Φίλε. Προπονεί τον Χρήστο. Κάτσε να πω κάτι, απέξουμε βασική. Εντάξει. Λοιπόν, σκέψου. Βάλαμε γκολ προχθές. Τι θέση παίζει. Δεν παίζουν τα παιδιά. Α, δεν έχουν ακόμα θέσεις. Το 12 γεννηθέντες δεν παίζουν παντού. Ωραία. Παίζει από τερματοφύλακας με γάντια, ναι, μέχρι σεντερφόρ. Μέχρι να δουν που ταιριάζει περισσότερο. Όχι, τα βάζουν τα παιδιά παντού. Δηλαδή παίζουν και μέσα και κτλ. Αλλά έχει το killer instinct δηλαδή. Βάζουμε λοιπόν γκολ, φίλε. Ναι. Και κάνει την κοινή πανηγυρισμό. Κάνει πανηγυρισμό. Ναι. Και ο μπαμπάς χάζεψε. Ο Άρης Λουντοβίτζη. Χάζεψε ο μπαμπάς του. Κυριολεκτικά έτσι δεν έχω πανηγυρίσει γκολ του Άρη. Αλλά είναι αυτό που λέμε, κοροϊδεύα τους άλλους χαζομπαμπάδες. Ναι. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν είμαι από αυτούς που Χρήστο παίξει από εδώ, παίξει από εκεί. Γιατί βλέπω, παίζουν τα παιδιά, είναι 7 χρονών. Και έχει μπαμπάδες απ' έξω, φίλε, που δίνουν οδηγίες. Μάρκα εκεί, κόψε, κάνε, βάλ το πόδι σου, κάνε εδώ. Βγες από τα δεξιά, βγες από τα αριστερά, βγες, κάνε. Ρε φίλε, είναι 7 χρονών. Θυμάμαι όταν ο Πασχάλης ο Μελισσάς είχε αναλάβει την ΚΑΠΑ 19, όταν η Βασικά είχε ανέβει η ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη εθνική, λέει, αν μπορούσα, λέει, δεν θα ήθελα τους μπαμπάδες, λέει, ούτε εδώ πέρα στο λέω. Το ΚΑΠΑ 19 έχει μία λογική. Είναι 18 χρονών. Ναι. Το ΚΑΠΑ 7. Τι οδηγίες να δώσεις. Γιατί... άσε τα παιδάκια να παίξουν. Μα σε κάθε περίπτωση ρωτήσατε. Και ξέρει και το ο προπονητής. Έχει τον προπονητή. Ξέρεις τι ωραία που είναι ο προπονητής που τους λέει, φίλε, που τους κατευθύνει να οδηγήσουν την μπάλα, να σταματήσουν την μπάλα. Μα είναι ο άνθρωπος επαγγελματίας. Ο κύριος Δρόσος που έχει τώρα σου πει ο Χρήστος. Ναι. Εντάξει, με όσο λίγο μπορώ να αντιληφθώ και να καταλάβω 5 πράγματα παραπάνω σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, λόγω επαγγέλματος, ο άνθρωπος είναι παιδαγωγός καταρχήν. Και μέχρι, αυτό πρέπει πρώτιστα να κάνεις. Μέχρι 16-17 χρονών είναι όλοι παιδαγωγοί. Αυτό λέω. Ναι. Μα πρώτιστα, αυτό θέλω εγώ. Εγώ θέλω να πηγαίνει να τρέχει, να παίζει μπάλα, να αντιλαμβάνεται την ιδέα του να συμμετέχει σε ένα σύνολο, σε μία ομάδα, αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τρέχουν τα παιδάκια, να παίζουν, να χαίρονται, να παίξουν ποδόσφαιρο. Καλά τα λες. Βλέπω μπαμπάδες, φίλε, μαλώνουν. 7, 8 και 9 και 10 χρονών πλακώνονται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μέχρι να πλακωθώ κάποια μέρα κι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ θα έχω φορτηγό παρκαρισμένο απ' έξω και θα έχω πάει στο Γιαννόπουλο. Σωστός. 751-933-24 ώρες το 24ωρο. Το κινητό συνεργείο έρχεται και σε βάζει μπρεάς. Σούστες φορτηγών λοιπόν Γιαννόπουλος. Αντικατάσταση πετάλων για φορτηγά. 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Επαναλαμβάνω, 751-933. Και φυσικά για τον ντύσιμό σας, Alter Ego Fashion. Πλήρης ανδρική ένδυση. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσετε το γάμο σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Δεν ξέρω πώς μου ξέφυγαν οι κάλτσες, όλα τα άλλα τα έχω προμηθευτεί από το Alter Ego που βρίσκεται 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, εκεί που πάω εγώ δηλαδή. Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, εκεί πάει ο Παπαδόπουλος. Και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 που πηγαίνει ο Κόλκας. Μπορείτε να τον δείτε άλλωστε στο alteregofashion.gr. Τι ωραίος γαμπρός που ντύθηκε. Θα βάλεις break. Αυτό ήτανε. Break θα βάλεις. Θα βάλω. Είσαι έτοιμος. Είμαι πανέτοιμος. Άντε βάλ' τώρα φίλε. Λίμπερο 107,4 All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα.
Για κανένα 20 λεπτάκι θα πάμε ακόμα παρέα. Μέχρι και τις 6.30 μπήκες λίγο βιαστικά, νομίζω σε λίγο έχω... Πού πας ρε, γιατί βάλεις την ώρα της... Τι κάνεις ρε αγάπη, με καινούριο κινητό έτσι, τα λεφτά παίρνετε και αγοράζετε iPhone, έτσι είναι. Και εμείς τη βγάζουμε μην το κάνω διαφήμιση τώρα, μαθήκα το Θεό. Λοιπόν, μη στέλνετε μηνύματα παιδιά, το είπαμε και πριν, έχουμε ένα θαματάκι τώρα λίγο με το ίντερνετ. Από αύριο κανονικά θα κληρώσουμε και στήρια για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε παιχνίδι το Σάββατο στις 4 παρατέταρτο με τον Ιωνικό στο Νιγκάλης Χολ. Τι κάνεις ρε. Α, καλά. Γιουπιγιάγια. Τι κάνεις ρε. Για να δω. Για φέρε να δω ρε. Φέρε να δω. Γιατί ενοχλείς πρώτα απ' όλα στην συγκεκριμένη ζώνη του ραδιοφώνου, γιατί μπαίνεις δηλαδή τώρα και τη λερώνεις. Λοιπόν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όσον αφορά το ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι πολύ αυτή η κατάσταση. Είπαμε αύριο 2 η ώρα θα ακούσουμε τον Μίκα Λένινγκ. Να δούμε τι έχει να δηλώσει ο Γερμανός τεχνικός στην επίσημη παρουσίασή του. Μέχρι το καλοκαίρι το συμβόλαιό του, τα έχουμε πει, αυτά είναι γνωστά. Μπορείς να βγεις λίγο γιατί με αποσυντονίζεις. Τι είναι ρε κορίτσι μου. Ρε την αγάπη Γαβριλή. Δεν κρατιέσαι να κάνεις εκπομπή, σε βλέπω, είσαι έτοιμη. Λοιπόν, για να δούμε, έχει στείλει ένας φίλος μήνυμα αν βλέπεις αλλαγές με την Ξάνθη. Είπα και πριν, θα πρέπει να περιμένω να δούμε τις προπονήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, κυρίως όσον αφορά τα θέματα της εντεκάδας, για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πιο ασφαλή εκτίμηση όσον αφορά τα πλάνα του Γερμανού τεχνικού. Νωρίς είναι ακόμα παιδιά, μην ρωτάτε. Γιατί μου βγάζεις τα ακουστικά μου. Μπερδέστηκα. Α, δεν με αγχώνεις. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό δηλαδή. Τι τραμπούκο ήταν αυτό. Τώρα που συνήθισα από εκεί δεν μπορώ. Πάμε πάλι. Εντάξει, έτσι. Από αύριο πάλι χρήσατε εδώ θα είσαι. Δεν είναι θέμα. Like στο λαμπατάκι από ποιον. Τον Άγγελο. Από εδώ είναι πιο ωραία πάντως να βλέπεις τηλεοράσεις, να ξέρεις. Άγγελος Χαριστές official. Ναι, καλά είναι. Ο Άγγελος Χαριστές που σήμερα μίλησε στη συνέντευξη τύπου του νυχτερινού ημαραθωνίου. Θεσσαλονίκης βεβαίως. Είναι τεταλμένος σύμβουλος διεθνών σχέσεων στην περιφέρεια ο κύριος Χαριστέας, πέραν του Άρη. Και τώρα θα πεταγόταν ένας και θα λέει Χαριστέα, σχολήσουμε τον Άρη τώρα για στην περιφέρεια να πούμε τώρα. Φέρει κανένα παίχτο για να Άρη να πούμε. Λοιπόν, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταπιάνεται συνεχώς με αρκετά πράγματα. Τι έγινε, τι έπαθες. Χαμήλωσε με. Ξέρεις. Περίμενε. Αγοράκι μου τώρα, περίμενε. Γιατί έχω σούπερ ακουστικά. Κάνουμε χαζομάρα. Όσοι δεν φοράμε τις ψήρες μας, να ξέρεις. Περίμενε, αυτό είναι. Πληθυκά. Το από πάνω στο φόνος, δεξιά. Να το κάνω εγώ. Καλύτερα. Όχι, πιο δυνατά το βάλεις. Τώρα. Τώρα. Ας το κάνω εγώ. Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Άσε φίλε, θα το κάνω εγώ. Ποιο ρε Χρυσάνθε. Εδώ αυτά δεν είναι. Σταμάθωσε κασιά, όχι. Ποια είναι. Αυτό είναι το δικό μου. Phones. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό σου. Ναι. Το μεσαί. Εντάξει. Δεν ξέρω. Άλλο πάνω και το άλλο, το από πάνω. Τι θα το κάνω. Το χαμηλώσω. Τι ραδιοφωνάρα έχουμε κάνει. Ναι. Τρομερά. Ωραία είσαι τώρα, μπράβο. Τώρα είμαι καλά. Ναι. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Σαν λοιπόν, άκουσα τηλέφωνο. Τηλέφωνο άκουσες. Σε λίγο θα έρθουν και τα τηλέφωνα. Για να δούμε, έχουμε ίντερνετ. Για δες, γιατί το χρειαζόμαστε μετά. Για την εκπομπή υπερπαραγωγή. Νομίζω ήρθανε. Ήρθανε. Θετικό. Ήρθαν τα ίντερνετ. Καλό αυτό. Τα ίντερνετ. Ωραία, άρα FM γεννώ τα μηνύματά σου στο 54526. 10 λεπτά έχει ρε φίλε. Περίμενε. Γιατί πράγμα. Μπορεί να θέλει και να σου στείλει μηνύμα. Α, δεν ήρθανε. Άκυρο. Άκυρο. Επικοινωνία λίμπερο. Συνεχίζουμε κανονικά. Δεν έχουμε. Μοτζίλα ανοίγεις. Μοτζίλα. Μοτζίλα χρειάζεται να. Web browser. Web browser. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Όπως καταλάβατε, ούτε εισιτήρια έχει σήμερα. Ούτε μπλουζάκια. Σήμερα εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια, δεν πειράζει. Λοιπόν, άρα για Ένινγκ είπες και ωραία τα περιέγραψες. Τους διαιτητές τους είπες στο μπάσκετ. Τους είπα τους διαιτητές στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Να δω, με έστειλε ο κύριος Κούσης ενημέρωση από τον Ηρακλή μας. Ηρακλή μπάσκετ, Ηρακλή Σαλονικέ μου. Λοιπόν, για την Ξάνθη δεν είπαμε τίποτα, Χρήσανθε. Τα είπα το πρωί γι' αυτό. Α, δεν θες να ασχοληθείς παραπάνω. Ορίστε, εδώ μου λέει ένας φίλος. Ο οποίος μάλιστα τον είδα προχθές στο γιο του σε ένα διεθνές τουρνουά στην πυγμαχία του Άρη. Ναι. Ότι ο Γκαβέζος, ο προπονητής, προσπονής, μας έχει διώξει λέει από πέρσι. Και πολύ καλά έχει κάνει. Και... Συγγνώμη, και την Κρίστη έδιωξε Χρήστο. Δεν νομίζω να διώξει την Κρίστη, θα έχουμε προβλήματα. Παιδιά, όντως. Δηλαδή, Σιδηρόπουλο στην Ξάνθη. Τι. Έτσι βλέπω, λέει κάποιος. Ρε φίλε, ρε Στέλιο, έτσι που το έστειλε, νόμιζα ότι βγήκε Σιδηρόπουλο.
Πα καλά! Τρίτη είναι, έρχεσαι. Εντάξει, περίμενε. Αύριο θα τα μάθουμε. Αύριο θα έχουμε, φίλε, να σχολιάσουμε. Ένινγκ. Και θα έχουμε, αυτό σκέφτηκα. Να σχολιάσουμε διαιτητές. Ναι. Αύριο που θα έχουν βγει. Θα έχει αύριο γλυκό ψωμί. Ηρακλή Σαλονικέ μου. Μια χαρά. Από 61.000 ευρώ είπε στο πρόσημο 27.5 βλέπω του Πάου και το Πάου Κάρι. Τρόμερ. Ξάνθη, τα είπα το πρωί. Τα θέματα και τα ζητήματα. Καταρχήν εκδίδονται απίστευτα γιατί ο Άρης δεν πήρε εισιτήρια πέρσι. Ήταν μεμονωμένη η μετακίνηση. Είπαν ψέματα για 260 πλαστά εισιτήρια ενώ στην αστυνομία υπήρξαν 45. Αλλά ακόμα και αν ίσχυε αυτό, όταν τα εισιτήρια είναι μεμονωμένα και τα παίρνει ο Αριανός από το εκδοτήριο της ΠΑΕ Ξάνθης, η ευθύνη της ΠΑΕ Άρης που είναι? Και άμα αυτοί δηλαδή έλεγαν ότι είχε 5.000 πλαστά, πρέπει να πληρώσει ο Άρης 5.000 πλαστά. Αυτά είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και προφάσεις εναμαρτίες. Το άλλαξα. Λοιπόν. Πάντως η απάντηση της Ξάνθης είναι. Καρφώνεται συσσαγωγικά η Ξάνθη. Τι καρφώνεται, ρε φίλε? Καλά, εντάξει, γνωστά είναι πλέον. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Από το γεγονός ότι η απάντησή της. Να βγει και να πήρε. Είμαι πλέον στον μπλοκ του ΠΑΟΚ. Είμαι με τον ΠΑΟΚ. Να μην πω και τίποτα άλλο, γιατί θα μας πούμε ότι ο Γεωργίου έλεγε ψέματα κτλ. Να μας το πει και όλα καλά. Και δεν γουστάρω εσύ, Άρη, να σου δώσω. Άκουσε με λίγο. Η Ξάνθη μιλάει για αφεντικά. Ο Άρης μιλάει για αφεντικά. Ποια είναι η λεπτομέρεια? Ότι ο Άρης είναι το αφεντικό. Πέρα από αυτό, εντάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν και κάτι ακούει, Ηρακλής είναι αφεντικό το πρωί. Μιλάνε για το ίδιο τέτοιο. Με τον Γκούση και τέτοια. Ότι μιλάνε για το ίδιο αφεντικό. Πρόσεξε, ποια είναι η λεπτομέρεια. Πρόσεξε. Αυτό το οποίο υποστηρίζει η Ξάνθη. Σε όλη την Ελλάδα το λέει άλλη μια ομάδα. Εντελώς τυχαία. Και καμία άλλη. Εντελώς τυχαία η ίδια επικοινωνιακή θέση της Ξάνθης με μιας άλλης ομάδας. Αυτό το οποίο λέει ο Άρης, υπονοεί, είναι κάτι το οποίο το λέει όλη η Ελλάδα. Ναι. Είναι πολύ βασική λεπτομέρεια αυτή. Σωστό. Διότι την καραμέλα της Ξάνθης, όλοι ξέρουμε ποια είναι η ομάδα που το χρησιμοποιεί όλη την ώρα. Την καραμέλα όμως που λένε αυτοί του Άρη, την έχουν αποδεχθεί όλοι. Το είπε ο Γεωργίου. Και είναι κοινό μυστικό. Τι είπε ο Γεωργίου? Ότι ο Σαββίδης έχει την Ξάνθη και τον Πανετολικό και έφαγε μπούλινγκ μετά. Ο γνωστός Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου, ρε φίλε. Ότι είναι γνωστό ότι έχει πάρει την Ξάνθη και τον Πανετολικό και ορμήξαν να τον φάνε. Πέσαμε από τα σύννεφα, πραγματικά. Ναι, βέβαια. Άλλωστε υπάρχει μια νέα εταιρεία, η ΙΚΕ, η οποία έχει τις μετοχές. Η ΙΚΕ έχουμε εμείς εδώ πέρα, δεν είναι. Αυτές είναι νέες εταιρείες, τώρα αυτές είναι. Έτσι ονομάζονται πλέον. Η ΙΚΕ. Είναι ενός τύπος εταιρείων. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Ξάνθης? Τι? Ο πρόεδρος της Ξάνθης ποιος είναι? Ο Πιαλόγλου. Πιαλόγλου, μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Να με ρωτάει τώρα ο Μάκης που είναι ο Ασλαμάς, τι νομίζω ότι είμαστε η Τρόικα? Μπερδεύονται λίγο. Τα φιλιά μας στο Μάριο. Ναι, όντως. Όντως. Εδώ ήταν πριν. Λοιπόν, σχόλιο, τα μεσημέρια θα βγαίνει ο Μάριος. Ένας μίνι μηνυματικός σχήματος. Είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κανονικά. Λοιπόν, κάτσε να μου στείλω κούση σκορ. Μισό λεπτό. Και φυσικά τώρα. Επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα να σχολιάσουμε. 69-57 στο 34. Ντέρμπι. Επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα στο Messenger να σχολιάσουμε το σκάνδαλο με τη μείωση στο πρόστιμο του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα τι να πούμε. Σκάνδαλο είναι, καλά σου λέει. Ναι, σκάνδαλο είναι. Από 61 χιλιάρικα τον πήγαν 27,5. Δηλαδή, ρε, εσύ, ΕΠΟ, δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε εκεί στην ΕΠΟ. 8-8-1. Λίγο ίχνος ντροπής. Πού είστε εσείς, οι δικολόγοι εδώ, οι ρεπόρτερ, οι συνάδελφοι του ΠΑΟΚ? Να πείτε, 500.000 κροτίδες πέσανε. Δεν τρέπεστε λίγο? Αυτή είναι η ισονομία? Αυτή είναι η εξυγίανση? Ίχνος ντροπής, λίγο τσίπαρε. Και άμα πέσει κάτι στο Βικελίδη σε ένα ποτήρι μεσοναγωνιστικό χώρο. Μεσοναγωνιστικό χώρο, ένα κουστί, ένα μπαμ. Αυτό που ένα μπαμ άμα ακουστεί. Πρέπει ο Γραμμένος και όλη η παρέα του. Οπα. Να πάνε σπίτια τους. Όπα. Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Πες μας τώρα ποιο θες διαιτητή την Κυριακή. Το Σιδηρόπουλο. Κάνε την πρόβλεψή σου. Γιατί συνήθως μέσα πέφτεις, δυστυχώς είναι η αλήθεια. Τζίλος. Επειδή αύριο έχουμε διαιτητές. Τζίλος. Με το λευκό πόλο. Τζίλος. Αυτός είναι ο διαιτητής. Αχ, ο Τζίλος λέει την Κυριακή. Αυτό θα βάλουν. Αχ, το ότι πέφτεις μέσα δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα βάλουν διαιτητή. Πώς έγραψε προχθές ο Σταύρος ότι έχει 8 συμβούλους ο ΠΑΟΚ στο συμβούλιο και 8 η ΑΕΚ και έναν Ολυμπιακός. Α, είναι Ολυμπιακός, ναι. Ναι. Θα βάλουν διαιτητή που είναι προς τα εκεί. Να παίξει δηλαδή 60-40, δεν θα κάνει σφαγή. Να παίξει 60-40. Το θες τον Τζίλο ή λες θα είναι ο Τζίλος? Όχι, λέω ότι με όλα τα συμφραζόμενα θα βάλουν αυτόν. Ναι. Δηλαδή μια ομάδα
η οποία είναι κόντρα στον, στον ΠΑΟΚ, με τον Τζίλο να έχει δεχτεί αυτό το οποίο έχει δεχτεί με όλη τη γνωστή ιστορία. Αυτά είναι ισορροπίες. Ο Τζίλος, ο οποίος είναι ο διαιτητής για τον οποίο ο Άρης έχει βγάλει ανακοίνωση όταν ήταν στη Β' Εθνική, με τα όρια που είχε κάνει σε ένα παιχνίδι, με τον Ιγυνιακό. Που είχε αποβάλει τον Καράμπελα, δεν είχε αποβάλει τέσσερις φορές παίκτη του Ιγυνιακού. Εκεί. Το 0-1. Όργια είχε κάνει. Ο Τάτος. Και είχε βγάλει ανακοίνωση ο Τάτος το πρώτο λεπτό. Είχε βγάλει ανακοίνωση ο Άρης τη μοναδική φορά. Άσε μας ρε, εσύ που στέλνεις για την Άντερ 15, θα φας κανένα πέσιμο. Οπα. Και θα χαλαρώσεις. Άκη μου, άκη μου, άκη μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτός. Σίγουρα είναι αυτός. Μόνο... Ο φίλος μου Τανούλης είναι που στέλνει τα μηνύματα. Όχι, δεν είναι. Σε φάμε τώρα. Ο αρχηγός της ομάδας. 0-4. Ο αρχηγός της ομάδας. 0-4. Χαιρετίσματα. Πέρασα από τη Λάρισα. Η ΚΑΠΑ 15. Οργίασε. Οργίασε. Και με ρεπορτάζ το Λαμπαουτάρης, έτσι. Με βίντεο, με φωτογραφίες στο περασμένο Σάββατο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Αποκλειστικά, εντάξει. Το μοναδικό μέσο που ήταν στη Λάρισα. Ήμασταν εκεί. Δεν τα λέτε αυτά. Όχι, αλήθεια είναι. Δεν τα λέτε αυτά. Αλήθεια είναι, βεβαίως. Άσχετα από ο συνάδελφος που είδε το μάτς, είδε μεν τα 4 γκολ, αλλά δεν είδε τα 2 δοκάρια να μας το πει. Και δεν τράβηξε ένα γκολ να μας στείλει βίντεο. Δηλαδή δεν. Κοιμότανε. Πρέπει να τον εκπαιδεύσω λίγο σε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, τραβάς βίντεο, ρε φίλε, τη φάση που δεν κερδίζουμε. Όταν έχει στατικές φάσεις πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος. Και πρέπει να πάρει τζάμπα, και πρέπει να πάρει κινητό με καλύτερη κάμερα. Τζάμπα, ναι. Τζάμπα, τζάμπα, το στείλαμε και πληρώσαμε τα έξοδα. Θέλει ένα κινητό με. Τι έκανε? Πληρώσαμε τα έξοδα. Τι πρέπει να πάρει ένα κινητό με καλύτερη κάμερα. Για ρώτα. Ρώτα. Για ρώτα. Τι ρώτα. Πήρε. Θα το ρωτήσω. Οδηπορικά. Άγιε, στείλω μου μήνυμα λίγο. Γι' αυτό είναι ο συνάδελφο. Τι? Το είναι ο συνάδελφο. Ξέρει το συνάδελφο, μα πει. Α. Είναι φίλοι. Οδηπορικά πήρε. Άσε που δεν τα λέει στη γυναίκα του. Ναι. Τα πήρε να τα φάει μόνο του. Πάγαμε κάτι μπιφτέκια το βράδυ με τον Άκη. Εκπληκτικά. Πρόλαβε, γύρισε, πήγατε. Ναι, και πήγατε και φάγατε κιόλα. Στο καβακλή στον Άγιο. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάω όμω στο αρχοντικό. Το χρωστάω αυτό. Τέλο πάντων. Αφού κάνει δίαιτα. Τι? Κάνει δίαιτα. Μπιφτέκι, μοσχαρίσιο. Κάνει. Φυσικά, ρε φίλε. Μάλιστα. Όταν θα έρθει και σώνα. Την αρμαθιά πατάτη τηγανιτέ δεν κάνει. Εκεί μεγαλύτερα τι θα το κάνει άμα δεν βάζει πατάτη τηγανιτέ. Τι? Τι θα το κάνει άμα δεν βάζει και θα φάω, ρε φίλε, δεν πειράζει. Θα τα κάψω. Με παρέσει αυτό εδώ πέρα. Α. Το βράδυ του Σαββάτου παρασύρθηκα. Την Κυριακή? Δεν θα ζυγιστώ, θα φάμε. Ωραία. Που θα χάριζε. Παίζει Άντερ 15 στη μία. Θα πάμε να δούμε Άντερ 15. Πού, εκεί. Στην Ξάνθη. Έλα. Παίζει και Άντερ 17 εκείνη την ώρα, στις 3 νομίζω. Όλοι εκεί είναι μαζεμένοι. Θα πάνε όλοι μαζί, μία, τρεις, πέντε. Και η ΚΑΠΑ 19 πότε. Σάββατο μπορεί να παίζει. Θα το δούμε αύριο. Και η ΚΑΠΑ 19 νομίζω παίζει στην Ξάνθη. Ναι, άρα θα ξεκινήσω. Όχι, νομίζω παίζει στην Ξάνθη, για μένα παίζει Σάββατο Κυριακή. Κυριακή. Θα ξεκινήσουν από τις 11 και θα παίζουν. 11. Ο Καζάνας. Καζάνας. Ο Καζάνας θα κάνει σε τρία μάτς σερί θα πάει. Δύο. Άντερ 15, άντερ 17, άντερ 19. Ναι, είναι σε δύο προπονητής. Θα είναι και στην άλλη παρατηρητής. Παρατηρητής. Στην άλλη είναι ο κύριος Ηλιόπουλος. Δίπλωμα. Οδήγησης. Και ο Καζάνας παραμένει στην ΚΑΠΑ 19. Παραμένει οριστικό. Μάλλον ναι, θα μείνει. Δεν έχει ενημέρωση ο Τόλης ο Τερζής να επιστρέψει στην δεύτερη ομάδα. Άρα παραμένει ο κύριος Καζάνας. ΚΑΠΑ 17. Που την πηγαίνει καλά κιόλας στην ομάδα το τελευταίο διάστημα. Τι, ο ίδιος προπονητής ήταν και στην ΚΑΠΑ 17. Για την ώρα ναι. Τώρα φαντάζομαι οι άνθρωποι του Άρη θα προσπαθήσουν μέσα στο επόμενο διάστημα να βρουν μια λύση. Δηλαδή να βρεθεί ένας άνθρωπος, πιθανότατα λέω για την ΚΑΠΑ 17. Γιατί ο Κώσο Καζάνας μια χαρά την πάει την δεύτερη ομάδα. Έχει και τον Ολυμπιακό να 0. Εντάξει, και με τον Παναθηναϊκό έχασε στις λεπτομέρειες επειδή το έβλεπε το παιχνίδι γίνει στους νέους επιβάτες. Πολύ κακό αυτό, παιδιά, να τους φέρνετε εκεί πέρα, γιατί αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα γήπεδα, μπορείτε να τους πηγαίνετε. Λοιπόν, την πάει καλά την ομάδα γενικότερα. Εντάξει, έχει υλικό η δεύτερη ομάδα. Και είναι και αρκετά ψηλά σε βαθμολογία, νομίζω. Μετά και από την νίκη του Ολυμπιακού, πρέπει να είναι τετράδα-πεντάδα ο Άρης στο πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 19. Ψηλά είναι, ναι. Ψηλά είναι. Και αν δεν είχε την ήττα τον Παναθηναϊκό, θα ήταν στην πρώτη τριάδα. Εδώ τι κάνει ο Κούδας με τον Γούναρη. Ο ποιος? Εδώ, στο Air Sports βλέπω εδώ. Air το αρχείο. Air το αρχείο, γιατί Air δεν έχετε αρχείο στην Air, δηλαδή δεν κατάλαβα τι είναι αυτό. Εντάξει, αυτό τώρα είναι άλλο. Έχει δείξει και τέτοια πράγματα. Δεν του πάω τώρα αυτό. Ολυμπιακό, τι είναι. Α, γιατί ζακετάκι Ολυμπιακού. Τα αλλάζανε συχνά. Σωστό και αυτό. Τότε. Είναι μια πραγματικότητα. Και οι περισσότεροι από αυτού που βλέπει πήγαν μετά εκεί. Αφιέρωμα στον Κούδα, πώ θα κάνουν. Να μα πούν τότε πήγα την μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Πώ. Αυτά να τα πει στην εκπομπή που ακολουθεί σε 7 λεπτά από τώρα. Δεν ασχολιόμαστε με αθλητικά. Κακός. Πρέπει να βάζετε και μια νότα. Βάζουμε λίγο, αλλά τώρα πρέπει να μα δοθεί και καλή αφορμή. Δεν γίνεται τώρα. Δηλαδή μετά την Ξάνθη, ανάλογα ότι θα έχουμε στην Ξάνθη. Ναι. Ελπίζω να μην έχουμε όργανα. Όχι, τώρα. Τι, τώρα. Για τα εισιτήρια. Τώρα. Είπαμε χθε για τα εισιτήρια. Να ρωτήσει την αγάπη ναι. Ποιο γράφει τι ανακοινώσει τη Ξάνθη. Και λέει για αφεντικά στον Άρη και στον Καρυπίδη.
Και μάλιστα πάει στοχευμένα στον Καρυπίδη. Θα κάνουμε λίγο ένα break. Γιατί αυτά δεν είναι ανακοινώσεις Πανόπουλου. Καλά, σίγουρα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ξενέρωτες. Επιλέξει αφεντικά τώρα, εντάξει. Ότι είναι ξενέρωτες ανακοινώσεις που γράφει κάποιος εδώ. Ναι. Καταλαβες. Δεν είναι Πανόπουλος. Μα φάνηκε, ρε Χρήστανθε, εντάξει. Εννοείται ότι. Απαλού. Μπορείς να ρωτήσεις την αγάπη ως ρεπόρτερ ΠΑΟΚ 24 αν τα 800 χιλιάρικα του Μελιόπουλου έχουν πληρωθεί στην Ξάνθη. Θα μου κάνεις υπόδειξη στην εκπομπή μου. Ναι. Μπορείς να, το μπορείς να ρωτήσεις, είναι υπόδειξη. Έλα, Χρήστανθε, εντάξει. Η υπόδειξη, άκου πως είναι τώρα, να κάνω ένα δωρεάν μάθημα είναι. Ρώτα! Οπα. Την αγάπη. Μα, όχι, πρόσεξε με. Μπορείς να ρωτήσεις. Καλά το είπα, γιατί η δικιά σου ερώτηση δεν είναι. Βάζεις το ερωτηματικό για τους τύπους. Ωραία, στην πραγματικότητα λες κάντο. Έχεις την ευγενή καλοσύνη να ρωτήσεις την αγάπη για αυτό που ρώτησα. Όχι. Μίσου. Αυτό δεν είναι μια παράκληση. Μίσου. Λοιπόν, κάτσε, έχουμε από το ρεπόρτερ της K15 μήνυμα. Περίμενε. Ρεπόρτερ K15. Γιατί δεν θέλει. Άντερ 19 είναι πέμπτη και ισοβαθμή με Ατρόμητο με 11 βαθμούς. Τέταρτος Ατρόμητος. Α, τέταρτος Ατρόμητος, πέμπτη εμείς, μάλιστα. Έτοιμος, ρε φίλε, έχω τον άνθρωπό μου εδώ πέρα. Γιατί θέλει σε μένα. Κακό είναι. Του κόπεις την καλημέρα μαζί μου. Αυτά να κοπούν λίγο. Τι? Αυτά τα. Τα λαξοκολλήκια να κοπούν αυτά. Όχι, όχι. Να κοπούν, όχι, όχι, να κοπούν, όχι, όχι, αυτά, όχι, όχι. Να κοπούν. Γιατί? Να κοπούν γιατί θα τα κόψω εγώ μαχαίρι. Γιατί έχουμε μια καλή σχέση, φίλε με τον συνάδελφο. Δεν κατάλαβα τώρα. Όχι, όχι, όχι. Τι εννοείς? Όχι, όχι, όχι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτά εδώ για να επηρεάζετε και να ευνοείτε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Ποιους? Θα κοπούν αυτά. Ξεφωνητά θα φάτε άγρια. Μα με ποιο ποδοσφαιριστή συνδέεται? Αν δεν πάρω εγώ το 10%. Με ποιο ποδοσφαιριστή συνδέεται ο συνάδελφος, δεν σε καταλαβαίνω. Έχει κάτι. Τι έχει? Μανατζεριλίκια κάνει. Μανατζεριλίκια. Μανατζεριλίκια. Προωθεί διάφορα παιδιά και τέτοια. Κι αυτός. Άσε, κι αυτός. Μάλιστα. Θα ανοίξει γραφείο, έμαθα. Πού? Με κάποιον από την Ξάνθη. Κρακ. Για αυτά θα κοπούν αυτά. Γιατί ρε φίλε. Αν ένα παιδί αξίζει. Πώς? Ανέβει μόνο του, δεν χρειάζεται δικιά μας βοήθεια. Ναι, ναι. Υπάρχουν παιδιά που αξίζουν και επειδή δεν έχουν τα μέσα και τα έξω, ναι, τα σταματάνε κάποια που δεν αξίζουν. Οπα! Τα κάνουν από εδώ, από εκεί, τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί. Καταγγελτικός. Τα προωθούν, ναι, και τα παιδιά που αξίζουν αναγκαστικά για να προχωρήσουν ή πρέπει να είναι the one and only, οπότε να μην μπορείς να τον κόψεις. Ναι. Ή εκεί που είναι ο 70-30 υπέρ του Χρύσανθου, ναι, περνάει ο Νίκος και παίζει μπαλίτσα με το 30%. Με αυτά τα κοπούν, φίλε! Θυμήσαι να σου πω κάτι στο διάλειμμα τώρα που το ανέφερες. Τώρα που το θυμήθηκα λίγο. Πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο topic το οποίο έθεσες. Δέχομαι και κάτι απειλές από κάτι μπλε τροβαδούρους. Από κάτι λογιστές του Παπαθανασάκη. Δέχομαι τέτοιες απειλές. Λογιστής του Παπαθανασάκη. Μία φωτογραφία του πες του θα δώσω στην Αυτόνομη. Τίποτα άλλο. Τα αδέρφια μου στην Αυτόνομη είναι και εύκολη πρόσβαση με Κώστα Κούση πλέον το πρωί. Οπα. Θα στείλουμε με ένα email τη φωτογραφία του. Οπα. Την αδυνατισμένη, όχι αυτή που ήταν πριν, που ήταν μπουμπούκος, τώρα απαδυνάτησε και θα τον ξαναφουσκώσουν. Ναι. Γι' αυτό χαλαρώστε εκεί, βέβαια. Ο Super 340 Εκκλησιών. Λοιπόν, μάλιστα, θα είναι ιστορικά δικά μας φίλοι μας. Λοιπόν, το κατάλαβα, Χρυσανθέ μου. Λοιπόν, κάναμε και λίγο χαβάλι στο τέλος εκπομπής. Κάναμε φυσικά, χρειάζεται και αυτός. Αύριο θα μας βοηθήσει και η μέρα, νομίζω, να το πάμε και πολύ πιο δισογραφικά. Αύριο γιατί θα το πάμε δισογραφικά. Έχουμε να σχολιάσουμε Ένινγκ, θα έχουμε διαιτητή. Έχουμε. Πλησιάζει και το παιχνίδι σιγά-σιγά με την Ξάνθη. Έχουμε. Και θεωρώ ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα να σχολιάσουμε με βάση την επικαιρότητα. Τι άλλο θες να πούμε, φίλε, να κλείσουμε? Θα μείνει στο στούντιο εσύ? Έτσι λίγο. Άντε μείνε, θα έρθει αυτό το καλό κορίτσι που σαν έχετε. Αυτό το εξαιρετικό παιδί. Ραδιοφωνικά. Αυτό το εξαιρετικό παιδί, ναι, που ναι, έχουμε στις τάξεις του Λίμπερο. Ναι. Μια κοπέλα κόσμημα. Ένα κορίτσι το οποίο απορώ. Κόσμα Κριτσίμης. Απορώ πραγματικά, ναι, απορώ πραγματικά, ναι, πώς είναι ΠΑΟΚ. Και ο μπαμπάς της κάνει και εξαιρετικό τσίπουρο. Το έχεις δοκιμάσει? Φυσικά, μου φέρε μπουκάλι. Γύρω Αγάπιος, μπα. Ναι. Μου στείλε. Αγάπη το λένε. Αγάπιος, αγάπη. Εξαιρετικό το τσίπουρο, αλλά το όνομα του μπαμπά δεν το ξέρουμε. Ωραίος. Το τσίπουρο μου φέρε από το μπουκάλι. Δεν έγραφε απ' έξω από τον Αγάπιο. Μάλιστα. Νομίζω είναι ο Σαχίνης ο μπαμπάς της. Το ξέρεις τον Αγάπιο Σαχίνη, το ξέρεις. Τον ήξερες, τον είχε κάνει συνέντευξη τον Αλφα κάποια στιγμή. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν. Κλείνουμε. Έχεις αναφέρει κάτι από εκεί? Άνε, κάτσε να κάνω μια γύρα, γιατί δεν είχαμε και ίντερνετ και τα βλέπω από το κινητό μου. Κάτσε να δω αν έχω ενημέρωση από Κώστα Σούκη. Ωραία.
Μισό λεπτό. Να δω, ρε Σικώστα. Δώσε μια ενημέρωση, Τρόικα. Σκορ για να φύγω, σκορ. Του το θυμίζω του Κώστα και μην ενημερώνει. Δεν βλέπω πάντως να πηγαίνει καλά το παιχνίδι για τον Ηρακλή. Στο 34 ήταν 69-57. Υπάρχουν εφαρμογές που λέγονται live score και μπορείς να μπαίνεις και να βλέπεις το... Ξέρω, αλλά δεν θέλω να ψάξω τώρα εφαρμογή live score για τον μπάσκετ. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε τον Κώστα ακούσει πλέον στο ραδιοφωνό. Για να τα λέει αυτός. Μπάσκετ, περίμενε, Χρήσανδε, γιατί. Ρέθιμνο Ηρακλής, 81-70. 81-70 τελικό. Πρέπει να είναι τελικό, ναι. Μάλιστα. Άρα. Αποκλεισμός για τον Ηρακλή. Τζάμπα τα έξοδα, το ταξίδι στο Ρέθιμνο. 3 λεπτά πριν το τέλος. Δάφνη Ερμή Αγιά, 48-68. 3 λεπτά πριν το τέλος του παιχνιδιού. Το άλλο μας τώρα από ποια Λάρισα χάσαμε, τον Ερμή Αγιά. Από αυτήν τη Λάρισα χάσαμε. Τώρα εδώ πέρα έχουν μπερδέψει με τα φημή, έχει γίνει ο κακός χαμός. Λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά από εμάς για σήμερα. Εντάξει, ήμασταν λίγο περίεργα σήμερα, δεν είχαμε. Δεν μας βοήθησε λίγο και τα τηλέφωνα. Ναι, από αύριο θα είμαστε πάλι κανονικά στις επάλεξεις. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θυμίζουμε, 12 ώρα έχουμε Τρόικα. Βεβαίως. Με αρκετή ειδησιογραφία. Βεβαίως. Στις 2 live ο κύριος Ένινγκ, Μίκαελ Ένινγκ από το Κλεάνθης Βικελίδης. Και στις 5 βέβαια κανονικά όλα μπαω Τάρις Ονέρ. Με Τσαλτίδη Παπαδόπουλο. 6,5 ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος, σαν το σκύλο με τη γάτα, με την κυρία Αγάπη Γαβριλίδου. Άλλο έχουμε τίποτα να πούμε για το πρόγραμμα? Τα κάλυψες όλα. Τα είπαμε όλα. Όπου συμμετέχουμε μετά τις 7,5 τι έχει? Πάω 24. Δεν μας νοιάζει. Μετά τις 9 η ώρα έχει Μαρμίτα. Με Ζάχο και Τάσο, τρέγια. 11 η ώρα η ζούγκλα ξεπουλάει. Κάθε φορά ξεπούλημα κάνει κάθε φορά. Μία η ώρα υποτίθεται τελειώνει. Άκουγα χθες μία και μισή. Τι μία? Ακόμα πήγαινε ο διευθυντής. Μα βάλαμε δύο ενώ τελειώνει μία. Δεν τρέπεστε λίγο. Έκανε κάτι. Καλά σας έκανε. Και έκανε καλά σας έκανε κιόλας το χώνε τον άνθρωπο. Εγώ το βάλα αυτό. Αυτό πρόγραμμα. Και ήταν πολύ αποστομωτική απάντησή του. Πάρα πολύ ωραία. Και μου λέει τι δύο ρε. Λέω αφού μέχρι τις δύο πας. Άσε να το γράφω. Ποια δύο? Δυόμιση πάει τρεις. Όχι, εξαρτάται. Χθες δεν πήγε. Εξαρτάται η μέρα. Άμα έχει να πουλήσει, εντάξει. Άκου λίγο, Τετάρτο Πέμπτες. Ναι. Φεύγει. Την Πέμπτη ειδικά που έχει την ασφάλεια ότι την Παρασκευή δεν θα κάνει. Φεύγει πιο πολύ τις Πέμπτες. Τώρα με να την ξέρετε και τον Άρη πουλάει. Καλά, και μεσημέρι και βράδυ. Ξεπουλάει. Ξεπουλάει. Σαν φρέσκια τυρόπιτα που λέει ένας συνάδελφος. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι αύριο.